Σαφώς και προκύπτει μείζον πολιτικό ζήτημα και νομίζω ότι ξεπερνά τα όρια μιας απλής αντιδημαρχίας. Εδώ πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες και ο ίδιος ο Δήμαρχος, διότι για πρώτη φορά κατηγορείται ο Δήμος μας για στημένη ή φωτογραφική διακήρυξη διαγωνισμού. Για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, στην νεότερη ιστορία. Ποτέ δεν έχει γίνει άλλοτε προσφυγή για στημένη ή φωτογραφική διακήρυξη διαγωνισμού. Και αυτό έγινε τώρα πρόσφατα με το θέμα της Ακαδημίας. Βούιζαν όλοι οι εργολήπτες ότι αυτό είναι παράνομο, παράτυπο κτλ. Και προσέφυγε, όπως σας είπα, μια εταιρεία από αυτές στο δικαστήριο. Βλέποντας τον αφέλητο ανταγωνισμό που είχε προκύψει προφανώς μέσω της διαδικασίας. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, εσπευμένα, όχι χτες που είχε 21 μήνας, στις 20 του μηνός, κληθήκαμε εσπευμένα 10 ώρα το πρωί να συνεδριάσει ξανά η Οικονομική Επιτροπή με σκοπό την ακύρωση του διαγωνισμού ενίσχυσης της Ακαδημίας. Ακύρωση του διαγωνισμού ενίσχυσης της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Οκ, μέχρι εδώ. Πάμε λοιπόν εκεί πέρα για να συνεδριάσει το όργανο. Με έκπληξη, μέσα στο κάλεσμα είχε την εισήγηση και είχε και ένα συνοδευτικό χαρτί. Όπου θέλω να το διαβάσω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όπου στο συνοδευτικό χαρτί η υπηρεσία του Δήμου λέει το εξής. Λόγω του επίγοντος της ακύρωσης πριν την εκδίκαση της προσφυγής της τάδε εταιρείας, για να μιλάμε για ονόματα, από την αρχή εκδίκασης προδικαστικών προσφυγών στις 21 Πέμπτου. Υπενθυμίζω, 20 το πρωί 10 βρεθήκαμε εμείς, γιατί 21 θα δικαζόταν η υπόθεση. Παρακαλούμε την άμεση απόφασή σας να ακυρωθεί ο διαγωνισμός. Εσείς, ως ένας απλός πολίτης, διαβάζοντας αυτό το κείμενο, τι καταλαβαίνετε? Ότι μία μέρα από τον δικαστήριο πρέπει εσπευμένα και με τρόπο ad hoc να το πάρουμε πίσω. Είναι δυνατόν να παίρνεις μια τέτοια απόφαση που σε κατηγορούν για στημένη υπόθεση, για φωτογραφική διάταξη, για πρώτη φορά και να μην έρχεσαι να απολογηθείς? Ένα, να ζητήσεις ένα συγγνώμη. Δύο, να πεις ρε παιδιά ότι κάναμε ένα λάθος. Ή να προσπαθήσεις να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα. Αλλά να προσπαθήσεις. Αναρτά τέτοιο έργο που να έχει πρόβλημα με την τοπογραφική αποτύπωση, προσέξτε, με πρόβλημα αδειοδότησης, με πρόβλημα ηλεκτρομηχανολογικής έγκρισης κτλ. Δηλαδή, και βγαίνει στον αέρα και μετά λέμε, ξέρεις κάτι, α, το πάρουμε πίσω, μην τυχόν και κάτι συμβεί και μπλέξουμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω το γεγονός ότι ο Δήμος κατηγορείται για φωτογραφικές και στημένες διαδικασίες, νομίζω ότι και ο Δήμαρχος πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία. Δεν μπορεί να συνεχίζει να έχει έναν αντιδήμαρχο ο οποίος με ένα νέο μοντέλο δημοσίων σχέσεων, αυτό του selfie και του βίντεο κτλ., να λέει αυτά που λέει, τα λέει πάρα πολύ καλά. Αλλά ένας αντιδήμαρχος δεν πρέπει να λέει πολλά, πρέπει να κάνει πράξεις.